Δημήτρης Γκόγκος, αλλιώς Μπαγιαντέρας, πρέπει να είναι από τους πρώτους συνθέτες του ρεμπέτικου στα χρόνια εκείνα που ακολούθησαν την εποχή των παλιών ανώνυμων ή λίγο ονομαστών μπουζουξίδων στις σχετικές πιάτσες του Πειραιά. Υπήρξε κατά κάποιο τρόπο συνοδοιπόρος του Γιώργου Μπάτη, του μαγκίτη αυτού της ρεμπετιάς, όπως τον αποκαλούσε, που τον γνώρισε στο ναυτικό. Γόνος αξιωματικών του ναυτικού, σχετικά ευκατάστατος για τα χρόνια εκείνα, γεννήθηκε το 1904 στον Πειραιά, στα Ιδραίικα, κοντά στον Άγιον Ήλο. Μέρη δηλαδή που ύμνησε και δόξασε ποικιλοτρόπως στο Πανελλήνιο. Συνομήλικος του Μάρκου Μπαμπακάρη, καταπιάστηκε με τη μουσική μικρός, αρχίζοντας από τον μπαγλαμά, μετά το μαντολίνο, κιθάρα, βιολί, ακόμα και πιάνο. Το μπουζούκι πρέπει να το άρχισε μετά και να το τελειοποίησε στις στρατιωτικές φυλακές που έκανε για μια παράνομη χορήγηση εκρηκτικών σε κάτι φίλους του ψαράδες στα χρόνια εκεί πριν το 30. Έχασε την όρασή του, δεν ξέρει κανείς πώς και τι, σίγουρα το 1941 φυγεί το ίδιος. Και έκτοτε τον ελεύθερο, ασυμβίβαστο και ονειροπόλο Μπαγιαντέρα τον περιμένει μια σκληρή και δύσκολη ζωή μέχρι το τέλος. Μπορούσε να ακολουθήσει άλλο δρόμο, προτίμησε όμως αυτόν του ρεμπέτικου με ό,τι αυτό συνεπαγόταν. Όλο του το είναι. Όλη του η ζωή περιστρεφόταν γύρω από τη μουσική και εμάς, την οικογένειά του. Όλα τα άλλα ήταν σκοτάδι. Μόνο με τη μουσική του έβλεπε. Όταν έπαιρνε το μπουζουκάκι του, τα ξέχναγε όλα. Ήταν ο Μίτσος της μάνας του, του πατέρα του, της γυναίκας του. Ήταν ο άνθρωπος που έβλεπε. Όταν έπιανε το μπουζούκι στα χέρια του, έβλεπε ο πατέρας μου. Ταξίδευε ο πατέρας μου. Ήτανε πράγματα που μας τα έλεγε. Μου λέγε, πετάω εγώ τώρα όταν πιάνω το μπουζούκι. Λέω τον καημό μου, τη χαρά μου, τη λύπη μου. Όλα αυτά αντιπροσωπεύανε τη ζωή του. Και είχε ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτό το όργανο, που στο τέλος έγραψε και μία μέθοδο μπουζουκιού, η οποία εκδόθηκε και από κάποιο εκδοτικό οίκο. Αξίζει να σημειώσουμε πώς του κόλλησαν το παρατσούκλιο Μπαγιαντέρας. Αυτό ίσως να εξηγεί με πολλά άλλα το πώς αυτός ο άνθρωπος που άρχισε από χασικλίδικα τραγούδια, αν και κατά βάση ερωτικά, έγραψε, αν θυμηθούμε και την θητεία του στο βιολί, κιθάρα, πιάνο, σε ευρωπαϊκά δηλαδή όργανα, από τις ωραιότερες καντάδες του ρεμπέτικου, αν όχι τις ωραιότερες. Στα 1923-24, σε κάτι γλεντάκια, ο Μπαγιαντέρας συνήθιζε να παίζει κατά κόρον ένα σουξέ της εποχής, ένα φοξτρότ ο Μπαγιαντέρα από την ομώνυμη οπερέτα του Έμεριχ Κάλμαν, την οποία είχε ανεβάσει λίγο πριν η ελληνική οπερέτα του Παπαϊωάννου. Έλεγε λοιπόν ένα από τα τραγούδια με τον ομώνυμο τίτλο: «Όταν πέφτει νύχτα σκοτεινή, το λαού το γλυκά αντυχεί, από το δάσος πέρα να η Μπαγιαντέρα στείνει τον τρελό της στο χορό». Ο Μπαγιαντέρας λοιπόν στη λέξη λαούτο έβαλε μπουζούκι. Και εκεί που λέει να η Μπαγιαντέρα, λέει να ο Μπαγιαντέρας. Και από το πες πες πες, ένας της παρέας, δημοσιογράφος στον Πειραιά, του κόλλησε αυτό το παρατσούκλι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ γρατζούναγε το μπουζούκι του. Συνήθως παίζοντας και ψάχνοντας το μπουζούκι του επάνω τις νότες, έφτιαχνε τη μουσική. Πάντα ήταν η μουσική πρώτη. Τα λόγια ερχόντουσαν αργότερα. Οι σκέψεις δοκίμαζε, ξαναδοκίμαζε, μέχρι που του έβγαινε αυτό που ήθελε να μάθει και φυσικά φώναζε μας τα παιδιά και μας έλεγε «γράφτε, σβήστε, γράφτε, σβήστε». Και φυσικά εμείς σαν παιδιά βαριόμαστε, γκρινιάζαμε και εκείνος συνέχιζε από το έτος να μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Τη μουσική την θυμότανε που την έπαιζε στο μπουζούκι το από μόνος. Δηλαδή
την έβαζε στη μνήμη του, σαν κομπιούτερ. Τα λόγια τα γράφαμε εμείς, όσο ήταν τα παιδιά του και μετά εγώ και αδελφοί μου. Δηλαδή με το που είχαμε Λευτέρο ή Γιώργα, ξέραμε ότι πρέπει να πάμε δίπλα στον κύριο Μίτσο, γιατί εκείνη τη στιγμή ο κύριος Μίτσος έχει την έμπνευση και θέλει κάτι να γράψει. Και πραγματικά μας υπαγόρευε, σβήσε, γράψε, σβήσε, γράψε, και σκίζαμε τα τετράδια, τις κόλλες με τα τετράδια, όσο του έφτανε στο τελικό αποτέλεσμα, αυτό που ήθελε, όπως το ήθελε. Ο πατέρας μου πάντα μας έλεγε ότι αυτό που τον κράτησε στη ζωή ήταν μόνο η μουσική του. Μας έλεγε ότι αν δεν είχε τη μουσική, αν δεν είχε το μπουζούκι του, δεν θα μπορούσε να έχει επιζήσει, όχι βιοποριστικά, σαν άνθρωπος, σαν άτομο, χωρίς τη μουσική του, αυτό τον κράταγε, λέει, στη ζωή. Θα έπρεπε να μπορούσαμε να γυρίσουμε νοερά σε εκείνη την εποχή όπου το ρεμπέτικο έσπαγε το στενό σχετικά πλαισιό του και απλωνόταν όλο και περισσότερο σε λαϊκές γειτονιές, δρόμους, σοκάκια. Να μπορούσαμε να τα ακούγαμε σε αυτά τα σοκάκια και τους δρόμους των Ιδραίκων, του Αγίου Νείλου, της περιοχής Ξαβερίου, του Χατζικυριάκιου, της Πειραϊκής, της Φρεατίδας και όλων των περιοχών, και όχι μόνο του Πειραιά, αλλά όλης πλέον της λαϊκής Ελλάδας. Να το φανταστούμε σε δρόμους όπου τα σπίτια έχουν την ανθρώπινη κλίμακα, με τα σχήματά τους να διαγράφονται μαγικά τις νύχτες στο σκοτεινό ή φεγγαρόλου στο ουρανό. Εν αντιθέσει με άλλα είδη του τραγουδιού που έχουν εξαφανιστεί άμα την εμφανίσει ή και μετά την εμφάνισή τους, τα ρεμπέτικα τραγούδια ακόμα και σήμερα, στην σκληρή και ζωφερή και αδυσόπιτη εποχή μας, ουσιαστικά ανθρωποκεντρικά, εξακολουθούν να μας γλυκαίνουν και να απαλύνουν τη γενική αποχάβνωση, βεβαίως σε όσους θέλουν να τα αφουγκράζονται τα ίδια και την εποχή τους. Και μη μου κάνεις τη
κομμάτια. Με μια ματιά σου σαν μου ρίξεις αφοσιώνω. Μαζί σου ξέρεις πως ξεχνάω κάθε πόνο. Ο πατέρας μου εμπνεότανε τα τραγούδια του από τα βιώματά του. Το κάθε τι που ζούσε του έδινε αφορμή να σκεφτεί και κάποιο τραγούδι. Γνωρίζοντας τη μητέρα μου, έγραψε αρκετά τραγούδια για εκείνη, διότι την είχε αγαπήσει, την είχε λατρέψει και βλέποντάς την να δένει ένα κορδελάκι στα μαλλιά της, έγραψε τότε το τραγούδι «Βάλε κορδελάκι στα μαλλιά σου». Εκτός αυτού, είχε γράψει άλλο ένα τραγούδι για τη μητέρα μου, το οποίο ήτανε «Βρε καπνουλού μου έμορφη», λόγω του ότι η μητέρα μου εργαζόταν τότε στο Παπαστράτου. Τα βιώματα του πατέρα μου ήταν πολλά, και πριν ατυφλωθεί και μετά. Τραγούδια που έγραψε για τη μητέρα μου ήταν επίσης «Το σάμα γεμένο το μυαλό μου φτερωγίζει». Ήταν ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια και το αφιέρωσε στη μητέρα μου, γιατί όπως έλεγε ήταν τη μεγάλη αγάπη της ζωής του. Ήταν η μούσα του, όπως συνήθιζε να λέει. Όταν αργότερα φυσικά τυφλώθηκε και βρέθηκε κάποιος γιατρός και του είπε ότι δεν πρόκειται να ξαναδεί το φως του, ζήτησε να μιλήσει ο γιατρός με τη μητέρα μου και όταν την πήρε μέσα στο δωμάτιο και τη ρώτησε αν έχουν παιδιά ή αν έχει οικογένεια ο πατέρας μου, της είπε «Κοπέλα μου, μια και δεν έχεις παιδιά, άσε αυτόν τον άνθρωπο, άστονε γιατί δεν πρόκειται να ξαναδεί το φως του». Η μητέρα μου όμως του είπε ότι αυτή η οικογένεια και αυτός ο άνθρωπος με αγκαλιάσανε, με αγαπήσανε και μου δώσανε ό,τι έψαγνα να βρω όλη μου τη ζωή, η οικογένεια. Και δεν πρόκειται να τον εγκαταλείψω, θα του σταθώ. Και του στάθηκε μέχρι τη μέρα που πέθανε. Ο πατέρας μου τη λάτρεψε αυτή τη γυναίκα. Ήταν ευαίσθητος, ήταν γλυκός, μαζί της. Προσπαθούσε με κάθε τι να της το δείχνει. Παραδείγματος χάρη να σας πω ότι μεγαλώνοντας εμείς, κάθε Παρασκευή στη γειτονιά μας ήταν λαϊκή αγορά. Θυμάμαι που με έπαιρνε και πηγαίναμε να ψωνίσουμε και στο τέλος πάντα της αγόραζε λουλούδια. Όταν πηγαίναμε φυσικά, κάθε Παρασκευή ήταν το ίδιο πρόβλημα. Η μητέρα μου του έλεγε «Γιατί έφερες λουλούδια και δεν έφερνες άλλα πράγματα». Ο πατέρας μου όμως συνέχιζε να είναι αυτός που ήταν. Τα καλοκαιρινά βράδια δεν ήταν δυνατό να μην το παίξει, ήταν δηλαδή ο εθνικός του ύμνος. Έτρεχαν τα μάτια του δάκρυα, γιατί ήταν γραμμένο για τη γυναίκα του, την κυρία Δέσποινα, την οποία κυριολεκτικά ελάτρεψε, την έλεγε η ηρωίδα μου, το στήριγμά μου, ο άγγελός μου, γιατί πραγματικά αυτή η γυναίκα ήταν όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα. Του κάθισε δίπλα του, με την αναπηρία του, με τις καλές και τις άσχημες στιγμές, στη φτώχεια, στην πείνα, στην καλύτερη ζωή που ήρθε, καλή μάνα, καλή σύντροφος, και ήταν αυτή που του κλείσε τα μάτια και έφυγε ευτυχισμένος από τη ζωή. Το τραγούδι αυτό, όπως και πολλά άλλα εκείνης της περίοδου, δεν διαθέτει κάτι από τη σκοτεινιά ή την απόγνωση που είχαν τα περισσότερα από τα ρεμπέτικα τραγούδια των προμεταξικών χρόνων. Διαθέτουν όμως μία καθαρότητα, μία σαφήνεια, ενίοτε μία μελοδραματική υπερβολή, ποτέ όμως γλυκερά, όπως τόσα και τόσα της ελαφράς λεγόμενης μουσικής, τραγούδια ασημάντου αισθηματολογίας, όπως τα έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Το υπέροχο λοιπόν αυτό τραγούδι του Μπαγιαντέρα είναι ένα εγκόμιο στην αγάπη, στον έρωτα, εν τέλει στη ζωή. Ήταν ένα από τα αγαπημένα μου. Το τραγουδούσα, μ' άρεσε. Αν και τα περισσότερα τραγούδια τότε που ήμουν μικρή, δεν καταλάβαινα τα ωραία τα λόγια, αυτά που σ' αγγίζουν μέσα στην καρδιά. Σήμερα φυσικά καταλαβαίνω περισσότερα και σκέπτομαι τι αισθήματα ήταν αυτά. Τι μπορεί να σκεπτόταν αυτός ο άνθρωπος όταν έγραφε αυτά τα τραγούδια. Τι αγάπη πρέπει να είχε μέσα στην ψυχή του. Ο δίσκος του 1940 με το τραγούδι «Με έχεις μαγεμένο», απ' την άλλη όψη έχει το τραγούδι της αγάπης ή όπως είναι στους πιο πολλούς γνωστό, από τα πρώτα του λόγια «Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη».
Και στα δύο παίζει μπουζούκι και τραγουδάει μαζί με τον Μπαγιαντέρα ο Μανώλης Χιώτης. Είμαστε βέβαια στην εποχή του Μεταξά, που όπως είναι γνωστό, με τη λογοκρισία του και άλλα πολλά, συνέβαλε ή και επέσπευσε την καταδοποίηση του ρεμπέτικου και όχι μόνο. Όμως την ίδια αυτή εποχή βγαίνουν τα αριστουργήματα ενός Μπαγιαντέρα, ενός Χατζηχρίστου ή του Παπαϊωάννου, για να περιοριστούμε μόνο σε Πειραιώτες, αλλιώς πρέπει να περιλάβουμε και τον από τους κορυφαίους Βασίλη Τσιτσάνη. Χάνοντας φυσικά το φως του, έχασε και την ελπίδα του στην αρχή
Έχασε το κουράγιο του για τη ζωή και αυτό ήταν η αιτία που η μητέρα μου τα βράδια είχε αναγκαστεί να τον δένει στο κρεβάτι γιατί φοβόταν το χειρότερο, δηλαδή ότι θα αυτοκτονήσει. Μετά φυσικά από ένα διάστημα άρχισε να συνειδητοποιεί ότι δεν πρόκειται να ξαναδεί το φως του και άρχισε να σκέπτεται ότι δεν προχωράει έτσι η ζωή και πρέπει να ξαναρχίσει να δουλεύει, να εργάζεται για να επιζήσει. Ήταν δύσκολη καιρή τότε. Και έτσι άρχισε να ψάχνει για δουλειά. Στην αρχή τον έπαιρνε η μάνα μου και τον έτρεχε από εδώ και από εκεί. Μετά φυσικά τον παίρνανε φίλοι. Στο τέλος δεν υπήρχε κανένας, όπως πάντα γίνεται. Θυμάμαι που κάποτε μου είπε όταν γύριζε με το τραμ, το τελευταίο που λέει και το τραγούδι, στη Χαρακόπου. Ήτανε τότε επί Γερμανών, σε κάποια ώρα απαγορευόταν η κυκλοφορία στους δρόμους. Και ο πατέρας μου είχε χαθεί. Και όπως κατέβηκε από το τραμ, θυμάμαι που μας έλεγε ότι πιάστηκε από κάποια κολόνα και άρχισε να χτυπάει την κολόνα. Να κάνει φασαρία, κάποιος να τον δει και να τον πάει στο σπίτι, γιατί δεν ήξερε πια πώς να πάει στο σπίτι. Και όντως άρχισε να χτυπάει την κολόνα και ήρθε ένα τζιπ με Γερμανούς όπως λέει και αφού καταλάβανε ότι ήταν τυφλός, τον βοηθήσανε και τον πήγανε στο σπίτι. Θυμάμαι ακόμη πόσο πόνο αισθανόταν αυτός ο άνθρωπος που δεν είχε γνωρίσει τα παιδιά του. Και πολλές φορές με ρωτούσε και εμένα και την αδελφή μου και τη μητέρα μου και άλλους ανθρώπους. Πώς είναι τα παιδιά μου, είναι ωραία. Ο τρόπος για να προσεγγίσει τα παιδιά του, να τα γνωρίσει, ήταν δια της αφής. Έβαζε τα χέρια και σε άλλα πρόσωπα και στο δικό μου και τον άλλο, αλλά περισσότερο στα παιδιά του. Δηλαδή αισθανόμουν τα χέρια του ένα πράγμα περίεργο, ένα χάδι, μια μαγεία. Το κούνημα το χεριό του, πως έπιανε το πρόσωπο των παιδιών του. Όχι ούτε να τα ζουλήξει, ούτε να τα πονέσει, αλλά τα γνώριζε με αυτό το χέρι που ακουμπούσε πάνω, γνώριζε τα παιδιά του. Ακούγοντας τον πατέρα μου και τη μητέρα μου να μιλάνε ότι χρειαζόντουσαν κάποιο άτομο να τον συνοδεύει, πετάχτηκα εγώ σαν παιδί και είπα γιατί χρειάζεσαι άλλο άτομο, εγώ είμαι εδώ μπαμπά, εγώ θα σε συνοδεύω. Και έτσι από εκείνη τη μέρα έγινα εγώ το μπαστούνι του πατέρα μου. Καταλάβαινα το πρόβλημα και λάτρευα τον πατέρα μου. Τον λατρεύω μέχρι σήμερα και κάθε φορά που θα αναφέρω το όνομά του, ματώνει η καρδιά μου. Ματώνει η καρδιά μου γιατί δεν άξιζε αυτή τη μεταχείριση από όλους αυτούς που βγάλανε ψωμί από το όνομά του και τα τραγούδια του. Και έτσι αρχίσαμε να γυρίζουμε με τον πατέρα μου από ταβέρνα σε ταβέρνα. Ο κόσμος ήταν ο απλός κόσμος, ο κόσμος της γειτονιάς. Αυτός ο κόσμος ήταν καλός, ήταν γλυκός, ήταν ζεστός. Μας αγάπαγε, μας άνοιγε την πόρτα του και το πορτοφόλι του. Και έτσι μπορέσαμε να επιβιώσουμε. Υπήρχαν φυσικά και άνθρωποι που δεν ήτανε, αλλά αυτοί υπάρχουν και μέχρι σήμερα. Γυρίζαμε στην Καλυθέα, στην Πλάκα, στις Τζιτζιφιές. Κάποτε τα σκέπτομαι αυτά με νοσταλγία, με πίκρα, με αγάπη. Είναι τα συναισθήματα τόσο πολύ μπερδεμένα. Κάποιο τραγούδι, κάποια αφορμή με κάνει να κλαίω πολλές φορές. Κάποια άλλα πάλι πράγματα με κάνουν να γελάω. Να σκέπτομαι ήταν ωραία εκείνη η εποχή, γιατί μου κράταγε το χέρι και μου λέγε εδώ είμαι εγώ. Υπήρξε ένας άνθρωπος που αγαπούσε και το μυρμήγκι. Και το μυρμήγκι το αγαπούσε. Θυμάμαι πόσες φορές όταν είμαστε μικρά παιδιά, είχαν μια σικιά μέσα στο σπίτι του, στην αυλή, και πηγαίναμε να φάμε τα σίκα να τα κόψουμε. Και πολλές φορές βρέθηκαμε στα σίκα πάνω χρυσόμυγες. Και φοβόμασταν να τις πιάσουμε, μας τις έπιανε εκείνος και μας έλεγε: προσέξτε, θα σας τις πιάσω, αλλά θα τις αφήσετε να φύγουν, να πάνε και αυτές εκεί που πρέπει να πάνε. Δεν πρέπει να τα σκοτώνουμε τα ζωάκια, είναι του Θεού. Δηλαδή είχε τέτοια αγνή ψυχή, τέτοιο μεγαλείο ψυχής. Ο πατέρας μου αγαπούσε τον κόσμο, αγαπούσε και τη ζωή. Παρόλο του ότι ήταν τυφλός, θυμάμαι ότι εμάς τα παιδιά μας έπαιρνε και πηγαίναμε στον κινηματογράφο Κρυστάλ στη Χαρακόπου. Εμείς κοιτάγαμε το έργο, αυτός το άκουγε. Θυμάμαι ότι μας πήγαινε στη θάλασσα, στις Τζιτζιφιές, στο Φλίσβο, στον Άλυμο. Μπαίναμε μαζί στη θάλασσα, κολυμπούσαμε
Και καμιά φορά εμείς τα παιδιά του κάναμε πλάκα, τον αφήναμε μόνο του και φώναζε «Πού είσαστε» και δεν του απαντάγαμε. Θυμάμαι τότε που μας πήγαινε και στο θέατρο. Επιθεώρηση, συνήθως σε επιθεωρήσεις μας πήγαινε και χαιρότανε μαζί μας που γελάγαμε και είμαστε ευτυχισμένα, γιατί πραγματικά όταν μας πήγαινε στο θέατρο χαιρόμαστε και πριν και μετά. Και αυτό τον έκανε ευτυχισμένο, ευτυχισμένο που μας έκανε εμάς να χαιρόμαστε. Ο πατέρας μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας υπέροχος καλλιτέχνης, γιατί παρόλο που ό,τι λέγανε ήταν ένας μάγκας και ένας μόρτης, εγώ δεν το είδα ποτέ έτσι. Εγώ είδα έναν άνθρωπο ευαίσθητο, με μεγάλη καρδιά και ρομαντισμό. Πολύ αγαπημένο μου παιδί, επήραμε το γράμμα σου και η χαρά μας ήταν απερίγραπτη. Οι σκέψεις όλων μας γυρίζει νύχτα μέρα κοντά σου. Ο πατέρας και η μάνα και όλοι γενικά νομίζουν πως σαν να είναι πουλάκι που πέταξε για λίγο από την αυλή θα ξαναγυρίσει για να συνεχίσει το γλυκό κελάι δεσμά του. Ας είναι όμως. Αυτά έχει ζωή. Με την υπομονή και τη θέληση και την καλή σκέψη οι άνθρωποι κερδίζουν τα πάντα. Έλλη παιδί μας, φρόντισε όλες οι ώρες σου εργασίας και αναπαύσεως να είναι οργανωμένες και με υγιή προγράμματα και αποφάσεις. Αν και γνωρίζουμε το χαρακτήρα σου και εγώ και η μάνα, καθήκον μας είναι να σου υπενθυμίζουμε στο δρόμο της ζωής που περπατάς. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το πρώτο γράμμα που μου έστειλε ο πατέρας μου στη Γερμανία.